Τώρα είσαι εκεί, εντάξει, έλα μέσα. Ήρθες, πάμε μέσα πάλι. Έλα. Καλέστη, 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 καλέστη. Ναι, τι ήταν αυτό ρε ψιμό. Κοίτα, ρίξ' το τηλέφωνο. Στο τηλέφωνο, στο τηλέφωνο. Όχι το χέρι, όχι το χέρι. Καλώς όρισες σε ένα ακόμη βίντεο. Πραγματικά, το συγκεκριμένο βίντεο είναι ακριβώς αυτό. Ας μην το σποιλάρουμε. Δευτυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι, θα το βλέπεις. Daily Mail Online, Βρετανία, Ηνωμένο Βασίλειο. Horrified mother is shocked to find severed bird's head in 150 pounds bag. Frozen chicken wings from Iceland. Συγκλονισμένη μητέρα έφτιαχνε τα φτερούγες από κοτόπουλο, δηλαδή τα φτερά από το κοτόπουλο, τα κομμένα φτερά από το κοτόπουλο. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και σοκαρίστηκε τη στιγμή που είδε ότι κάτσε, τι ακριβώς είδε, ότι αυτό έχει μέσα το κεφάλι από το κοτόπουλο. Το αστείο είναι ότι τρομοκρατήθηκε, δηλαδή τι ακριβώς περίμενε να βρει. Την πείραξε το κεφάλι, αλλά δεν την πείραξαν οι φτερούγες. Ένα απλό παράδειγμα από τη φύση είναι ότι καμία γάτα δεν θα νοιάζει «Α, αυτές είναι φτερούγες και αυτό είναι κεφάλι, ποιο να φάω πρώτα, α, δεν θα φάω το κεφάλι, θα φάω μόνο τις φτερούγες». Κανένα λιοντάρι, καμία ίαινα, καμία λεοπάρδαλη, κανένας ιαγουάρος. Το μόνο πλάσμα στον πλανήτη, αυτό που τον ενοχλεί αυτό το πράγμα, τα υπόλοιπα κομμένα μέρη κάποιου ζώου, είναι ο άνθρωπος. Και γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί ο άνθρωπος είναι φυτοφάγο, φρουτοφάγο, καρποφάγο, όπως θες πες το. Όπως θες, πες το, μια στοχευμένη vegan διατροφή, φρούτα, όσπρια, ξηρή καρπή, λαχανικά. Δεκατετράχρονη, λέει, ανιψιά της, βρήκε ένα πρόσωπο στο πιάτο της. Αναρωτιέμαι ότι όποιος αυτή τη στιγμή αγοράζει οποιοδήποτε ζωικό, οτιδήποτε ζωικό έχει αγοράσει, είχε ένα πρόσωπο. Και ναι, είναι κανονικότητα ένα πρόσωπο, έτσι. Είναι κομμένο κεφάλι από κοτόπουλο, το οποίο αν παρατηρήσεις αυτό εδώ το σημείο είναι στο κέντρο της εικόνας. Είναι κομμένο το ράμφος. Ξέρεις, τους κόβουν το ράμφος για να μην τσιμπάει μία διάλυση, για να μην βγάζουν τα φτερά η μία κότα από την άλλη κότα, γιατί στις πολύ κλειστές συνθήκες που υπάρχουν οι κότες. Όχι ότι αν ήταν ελεύθερες, θα προερχόντουσαν από άλλη πηγή τα φτερά της κότας. Πρέπει να σκοτώσει κάποιος αυτή την κότα για να πάρει τα φτερά της για φαγητό. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τι συνέβη στην ιστορία. Λέει, η μητέρα τρομοκρατήθηκε όταν το παιδί της κοίταζε, τέλος πάντων, το βρήκε αυτό το κοτόπουλο. Και λέει πιο κάτω, αηδιασμένη η οικογένεια έχασε την όρεξή της. Αναρωτιέμαι γιατί. Και τα παιδιά, λέει, αρνήθηκαν να φάνε οτιδήποτε εκτός από πατατάκια και γιαούρτια. Το οποίο τα γιαούρτια, γιατί γιαούρτια, για ποιο λόγο ελπίζω να ήταν vegan γιαούρτια, αλλά για να μην αναφέρει τη λέξη vegan πουθενά, δεν νομίζω ότι είχε καμία σχέση με vegan το γιαούρτι. Πρόσεξε, γιατί δεν είναι ok το γιαούρτι. Για να πάρεις το γάλα από μια αγελάδα, η αγελάδα όχι, δεν κατεβάζει γάλα όλο το χρόνο και κάποιος πρέπει να την αρμέξει για να πάρουμε το γάλα της και να μην πάθει κάτι η αγελάδα. Πρέπει κάποιος τεχνητά να γονιμοποιήσει αυτή την αγελάδα. Πώς γίνεται αυτό? Κάποιος, αυτοί που κάνουν αυτές τις πρακτικές, τεχνητά εξπερματώνουν έναν τάβρο, συλλέγουν το σπέρμα του τάβρου με μια σιδερένια βελόνα και μαλάξεις στο προκτό της αγελάδας. Αυτή η σιδερένια βελόνα μπαίνει στο εδίο της αγελάδας, εκκρίνεται το σπέρμα του τάβρου και έτσι γονιμοποιείται η αγελάδα. 9 μήνες μετά, αφού η αγελάδα μείνει έγκυος και γεννήσει το μοσχαράκι, όπως κάνουν και οι άνθρωποι, ξέρεις. Απλά είναι πολύ πιο φυσιολογική, γίνεται μέσω της αγάπης όλη αυτή η διαδικασία. Κανένας δηλαδή δεν επιβάλλει κάποιον σε κάποιον κάτι. Γεννάει το μοσχαράκι. Και αφού γεννηθεί το μοσχαράκι, όχι. Το μοσχαράκι δεν θα πιει το γάλα της μαμάς του. Διαχωρίσουμε το μωρό από τη μαμά του για να πάρουμε το γάλα εμείς. Είμαστε το μοναδικό ζώο αυτή τη στιγμή στον πλανήτη το οποίο πίνει γάλα μετά την προφυγή ηλικία. Κτηνοβασίγα κανένας, δηλαδή
Δεν υπάρχει μέτρο σε αυτό. Okay, και παίρνουμε εμείς το γάλα από αυτή την αγελάδα μέχρι στα σημεία, ξέρω εγώ, να χυμαστείτιδες. Γενικότερα δεν είναι υπέρ της αγελάδας σε καμία περίπτωση όλη αυτή η διαδικασία. Γίνεται 4 με 8 φορές, δηλαδή 4 με 8 χρόνια όσο ζει η αγελάδα. Μετά ουσιαστικά η αγελάδα πάει στο σφαγείο. Όλες οι αγελάδες της βιομηχανίας του γάλακτος οδηγούνται στο σφαγείο. Πεθαίνουν. Αν είναι αρσενικό, βέβαια το μασχαράκι. Ψέματα. Αν είναι αρσενικό το μασχαράκι, τύπου τάβρος, συνήθως. Δεν νομίζω ότι ζουν ιδιαίτερα πολύ, τύπου εξάμηνο μέχρι να παχύνουν αρκετά. Και γίνεται αυτό που λέμε το μασχαράκι γάλακτος. Ένα σκοτωμένο μασχαράκι εν ολίγης. Και αν είναι θηλυκό, ουσιαστικά θα γίνει όλη η διαδικασία 4 με 8 χρόνια. 4 με 8 μωρά θα τις τα πάρει κάποιος. Τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένας λόγος να γονιμοποιήσουμε αυτό το μωρό. Ξέρεις, γενικά δεν χρειάζεται να συμβεί όλο αυτό το πράγμα, αλλά εμείς ως άνθρωποι είμαστε πιο δυνατοί και το κάνουμε, παρότι δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε. Και άρα ουσιαστικά ας μην τρώγανε μόνο γιαούρι. Πραγματικά υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορείς να φας ως vegan και είναι πολύ πιο υγιεινά από εσένα, από μια έκρηση ενός ζώου το οποίο προορίζει να κάνει το μοσχαράκι μοσχάρι. Είναι ένα φαγητό ανάπτυξης για ένα ζώο το οποίο ζυγίζει πολλαπλάσιες φορές το βάρος του ανθρώπου. Πού είναι η λογική σε όλο αυτό? Γιατί ο άνθρωπος να το κάνει αυτό? Δεν περνάμε κάποια επιβίωση, ειδικά οι άνθρωποι που βλέπουν αυτή τη στιγμή το βίντεο στο YouTube. Δεν περνάμε από καμία επιβίωση. Βλέπεις ένα βίντεο στο YouTube, δεν χρειάζεται να πάρεις γάλα. Δεν χρειάζεσαι γάλα γενικότερα. Και ο μάνατζερ τέλος πάντων της εταιρείας είπε ότι έχουμε πάρει extreme measures, δηλαδή ακραία μέτρα για να μην ξαναγίνει τέλος πάντων αυτό το συμβάν. $1.5 για να πάρεις τα κομμένα σε εισαγωγικά χέρια της κότας, φτερά. Είναι τρομερό, είναι τρομερό. Πρέπει να ταΐσει, λέει, 8 μωρά συμπεριλαμβανομένου και τα 2 μωρά της, 2 ανήψιες ξαδέρφια. Και δεν λέει, I didn't analyze to see what's a wing and what wasn't because I wasn't expecting to find anything other than chicken wings, she said. Αυτή η γυναίκα πίστευε ότι αυτά τα φτερά του κοτόπουλου προέρχονταν από ένα μαγικό εργοστάσιο το οποίο φτιάχνει μαγικά φτερά κοτόπουλου και κανένα κοτόπουλο δεν είχε να χάσει τα χέρια του και τη ζωή του για να πάει αυτή η γυναίκα. Ελπίζω να μην ακούγομαι κάπως, δεν έχω κάτι προσωπικό με αυτή τη γυναίκα. Προσωπικά και εμένα με ιδίαζαν τα κομμένα κεφάλια ζώων, για ποιο λόγο να μου αρέσουν. Αλλά δεν είχα κανένα πρόβλημα να φάω οποιοδήποτε ζωικό παράγωγο, ανεξάρτητα με το αν αυτό... Ανεξάρτητα αν αυτό είχε βία και θάνατο. Και προφανώς ανεξάρτητα αυτό ήταν καλό για τον οργανισμό μου ή για το περιβάλλον. Αλλά έμαθα, είδα ότι δεν βοηθάει σε κανένα από αυτούς τους τομείς και προπάντων δεν πεθαίνει ένα ζώο. Κάθε φορά που εγώ ή οποιοδήποτε πληρώνει για φτερά κοτόπουλου, γιαούρτι Ελλάδας, προβάτου, κατσικίσιο, αυτά τα ζώα τα εκμεταλλεύεται κάποιος. Και προφανώς δεν είναι υπέρ του ζώου, δεν υπάρχει καμία ανάγκη να συμβαίνει αυτό. Είμαστε πολύ πιο υγιείς ως vegan. Nutritionfacts.org, ψάξε πραγματικά οποιοδήποτε θέμα υγείας θέλεις. Υπάρχουν επίσης πάρα πολλοί vegan γιατροί που μπορείς να ακολουθήσεις. Γιατί να μην το κάνεις, από τη στιγμή που μπορείς να το κάνεις, γιατί να μην το κάνεις. Η Ακαδημία Διατροφής και Ιδεολογίας της Αμερικής, πάνω από 100.000 ειδικοί στον τομέα της διατροφής, λένε πως μια στοχευμένη vegan διατροφή είναι επαρκής για όλα τα στάδια της ανάπτυξης, όλα τα στάδια της, δηλαδή προφυγή ηλικία, είτε είσαι έγκυος, είτε είσαι παππούς, είτε είσαι γιαγιά, είναι για όλα τα στάδια. Οπότε δες πώς μπορείς να το κάνεις, έτσι. Ξαναλέω, λέω αυτά που λένε αυτοί οι άνθρωποι. Προσωπικά δεν είμαι γιατρός, διατροφολόγος. Αλλά δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Αν δεν σου αρέσει να βλέπεις ένα κεφάλι κοτόπουλου μαζί με τα υπόλοιπα φτερά του κοτόπουλου και αυτό το πράγμα σε ιδιάζει, υπάρχει λόγος που σε ιδιάζει αυτό το πράγμα. Δεν είσαι γάτα, δεν είσαι λιοντάρι. Μέχρι την επόμενη φορά αυτή η αντίδραση τελείωσε. Αν θες να δεις περισσότερα βίντεο τέτοιου είδους, γράψτε από κάτω. See you.